Τον Άι Σιδέρη του Δημητρίου Μποσινάκη. Πάντα το συνηθίζω όταν ταξιδεύω με καραβάκι να ανεβαίνω ψηλά στο πάνω κατάστρωμα και ας φυσάει αγέρας. Δεν χορταίνω τη θάλασσα. Απλώνω τη ματιά μου ίσα με εκεί που φτάνει, όπως κάνω και στον ξάστερο κατά γάλαν ουρανό και τις νύχτες με τις μαγειμένες αστροφεγγές. Χαζεύω, χάνομαι. Είχα πάρει μια μπύρα σε κουτί και είχα καθίσει σε μια άκρη μπροστά, χαζεύοντας μία με τα κύματα, μία με τον ήλιο που πήγαινε να βασιλέψει πίσω από τα μωραϊτικά βουνά. Και κάπνιζα σε όλη τη διαδρομή, σχεδόν το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο. Τον είδα που ξεκίνησε από την κουπαστή μπροστά. Πρέπει να ήταν αρκετή ώρα εκεί. Νομίζω πως είχα διακρίνει φευγαλέα τη σιλουέτα του. Με πλησίασε κάπως δειλά και με ρώτησε: «Έχεις φίλε ένα τσιγαράκι και για μένα?» Και άλλες φορές μου είχαν ζητήσει τσιγάρο, όχι όμως έτσι. Χωρίς να το απαντήσω, έβγαλα και του δώσα. Του άπλωσα και το τσιγάρο μου να ανάψει. Δεν είπε τίποτα. Με κοίταζε όμως. Με περιεργαζόταν, αλλά κυρίως με κοίταζε ερωτηματικά στα μάτια. Αυτό στην αρχή πήγε να με ενοχλήσει, μα να, σχεδόν γρήγορα το συνήθισα, γιατί πρόλαβε να με ρωτήσει. «Νομίζω πως είδα στο μοναστήρι, δεν είναι έτσι?» «Α, ναι, περαστικός», του έκανα εγώ, χωρίς να δώσω συνέχεια. Αυτός αφαιρέθηκε για λίγο να κοιτάζει τον ήλιο που καθρεφτιζόταν στη θάλασσα, καθώς πήγαινε να κουμπίσει στο βουνό. Και ύστερα πάλι με κοίταζε στα μάτια. Τότε κι εγώ, έτσι για να του δείξω πως δεν τρέχει τίποτε, άρχισα να τον κοιτάζω εξεταστικά. Τα άρχια δεν τα είχε πατήσει τα 30. Το βλέμμα του δεν ήταν καθαρό, πλανιόταν και το χρώμα του προσώπου του ήταν κυτρινοπό, ξασπουλιάρικο. Είχε μακριά μαλλιά, λαδωμένα, άπλυτα και αραιά, ακατάστατα γένια. Είχε περάσει ένα μικρό χαλκά στο ένα του αυτί. Φορούσε τζιν παντελόνι, σακάκι και αρβίλες που έχασκαν στην άκρη. Είχε κρεμάσει στον ώμο του ένα ταγάρι που μοιάζε με τον τορβά που βάζουμε καρπό στάλογο. Έχω γνωρίσει αρκετούς τέτοιους τύπους, να πούμε, και έχω μιλήσει μαζί τους. Τίτος μου φάνηκε αλλιώτικος. Οι άλλοι κλείνονταν, δεν πρόσεχαν, δεν έλεγαν παρακάτι λέξεις κάθε 5 λεπτά. Αυτός εξακολουθούσε να με κοιτάζει τα μάτια. «Ακόμα ένα τσιγαράκι, φίλε?» του πρότεινα εγώ. Το άναψε με ευχαρίστηση. Χάζευε για λίγο με τους καπνούς και φαινόταν πως προσπαθούσε να κάνει κύκλους. «Ξέρεις, εγώ δεν ήμουν περαστικός. Πήγα επίτηδες. Και έμεινα μερικές μέρες». Τον κοίταξα, αλλά δεν είπα τίποτα. Και αυτός ίσως περίμενε. Παρατήρησα τότε το πρόσωπό του να αλλάζει, να αγριεύει. Λες και περνούσαν από πάνω του όλες οι θύελλες της θάλασσας. Στράφηκε σε μένα, αλλά περισσότερο μιλώντας με τον εαυτό του. «Χάσαμε το τρένο, φίλε». Πήρε μια βαθιά ανάσα και ρούφηξε το τσιγάρο ως τα νύχια. «Ρε Θεέ μου, τι έκανα και βασανίζομαι έτσι?» είπε και σταμάτησε. Αφαιρέθηκε. Το συνέφερα με την ερώτησή μου. «Πώς σε λένε?» του είπα. «Βαγγέλη, εσένα?» «Αλέξη», τα αποκρίνομαι και ετοιμαζόμουν κάτι να πω. «Μην το λες», μου έκανε. «Ας το για αργότερα». «Σε μούρλανα στα τσιγάρα, φίλε. Δανεικά, γράφτα». Και άπλωσε το χέρι του να πάρει μόνος του. Καθώς περνούσαμε τον μπογάζι, έβαλε ένα τέτοιο τρολοαέρα που με μούρλαινε. Σηκωθήκαμε και δύο για κάτω. «Παλιόκερος», μου κάνει. «Πήγαινε εσύ. Εγώ θα μείνω λίγο. Να με βαρέσει τα χέρι, μήπως ξαστερώσω. Και έρχομαι». Κατέβηκα και κάθισα σε ένα τραπεζάκι σε μία γωνία. Τον περίμενα. Μπήκαν μερικοί ανάμεσά τους και δύο χωροφύλακες. Αυτός αργούσε. Όταν κατέβηκε ήταν κάπως ενοχλημένος και το έδειχνε. Τον κοίταξα σαν να το ρωτούσα. «Άσε, δεν τους πάω καθόλου, δεν τους χωνεύω». Κάθισε και σαν να μουρμούριζε κάτι μέσα από τα δόντια του. Είχα πάρει και δεύτερη μπύρα μαζί με τη δική μου. Του την προσέφερα. Την πήρε χωρίς να πει τίποτα. Σκεφτόταν. Την άνοιξε και την ήπιε σχεδόν μονορούφι. Ύστερα έκανε μια κίνηση με το χέρι του μπροστά από το πρόσωπό του, σαν να έλεγε «Ξέχασέ το». Μου φάνηκε πως είχε αρχίσει να γίνεται πιο άνετος, με διάθεση για κουβέντα, και έτσι τόλμησα να του απευθύνω το λόγο. «Έχεις κάνει φυλακή, Βαγγέλη?» τον ρωτάω. Αυτός για μια στιγμή κοίταξε έξω από το παράθυρο αδιάφορα. Ύστερα με κοίταξε καρφωτά και μου απάντησε. «Ναι, πρώτο μπήκα μικρός, 18 χρονών. Κάτι μικροκλεψιές, ανάγκη, ξέρεις. Κοινό το στραβάδι το συνεταιράκι μου τα χάλασε. Και οι δύο κορυδαλό, μέσα μέρος. Από εκεί βγήκα καθηγητής. Εκεί έφαγα άλλα 3. Έδειρα τον αρχιφύλακα». «Γιατί ρε Βαγγέλη?» του κάνω εγώ. «Άστο, μην το ψάχνεις». «Αλλά γιατί? Γιατί να στα λέω? Κόλλητός μου είσαι». Με κοίταξε ύστερα, λες φιλικά, άναψε ένα τσιγάρο και συνέχισε.
ξαφνά έριξε δίπλα μου έναν τιούτο. Ήθελε να μου φάει και το τζάκετ, και άλλα δεν είχα. Με είχε γδάρει για ένα τέταρτο. Είχα να γίνω 4 μέρες. Μια φορά με έβαλε να καθαρίσω την καλλιόπη. Ακούσε εμένα. Δεν άντεξα και του την άστραψα. Αλλά γιατί να στα λέω. Να καταλάβεις, ρε μάλι, σου λέω. Χάσαμε το τρένο. Μα δεν σε πήραν και τα χρόνια, του λέω εγώ. Άστα, φεύγει η ζωή μέσα από τα χέρια μου. Δεν έχω μπράτσα. Κοίτα, βλέπεις φλέβα. Βέβαια εκείνος μου είπε πως τίποτα δεν χάθηκε. Δεν βαριέσαι, παρηγοριά. Του τα είπα όλα, μ' άκουγε. Κλεφτρώνει, βαποράκι στην αρχή, πρεζάκιας. Είναι κι άλλο. Αφαιρέθηκε ξανά για λίγο. Εμένα που λες, καμιά γυναίκα δεν μ' αγάπησε. Κι είχε δακρύσει το μέσο μέρος του ματιού του. Καμιά. Ούτε η μάνα σου, του έκανα εγώ. Ας την αυτή, με έκοψε απότομα. Μην τη φέρνεις στην κουβέντα. Άγια γυναίκα. Μια ολόκληρη μέρα έκλαιγα όταν πήγα στο χωριό μου. Πότε πήγες, σε δέχτηκαν, με ρωτώ. Μα δεν με διώξανε ποτέ. Και ο πατέρας μου ανθρωπάκι. Είχε αρχίσει να δακρύζει και εγώ θέλησα να αλλάξω κουβέντα. Και στο μοναστήρι πώς βρέθηκες. Δεν ενοχλήθηκε με την ερώτηση. Θα έλεγα πως χάρηκε. Να, ο πατέρας πάει να σκάσει. Η μάνα μου συνέχεια κλαίει. Ανταμώθηκε μια φορά με την καθηγήτριά μου και εκείνη της είπε: Συνάντησα τον Παπακοσμά, μιλήσαμε. Και γιατί δεν πάει στον Αϊσιδέρη. Θα ησυχάσει. Εκεί είναι και ο πατέρ Μακάριος. Τα είπε στη μάνα μου. Και η μάνα μου από τότε μέτρωγε. Άιντε παιδάκι μου, έστω για μια φορά. Της είπα ναι στην αρχή, αλλά δεν είχα σκοπό να πάω. Και τότε συνέβη κάτι που με έσβοξε. Πάω στο Θανάση, μια καφετέρια στις Τζιτζιφιές, Δέρμα Ηρακλέους. Βρήκα το πρόσωπο. Είχα μέρες να γίνω. Θόλωνα. Το ακουμπάω 10.000 για 2/4, το ένα για το φιλαράκι. Τα πήρε και όσο τον είδες εσύ, τον είδα κι εγώ. Έγινα κουρέλι, χάθηκα. Τότε λέω, ο Βαγγέλιος εδώ ήταν, δεν χωράει άλλο. Και πήγα. Σερνάμενος πήγα και τον βρήκα. Έμεινε για λίγο σιωπηλός, με διούσε ελαφρά, αφαιρέθηκε. Θα πιούμε από μια πυρίτσα, το έκανα εγώ για να το συνεφέρω. Όχι, όχι, τώρα μιλάω για αυτόν. Ας το για αργότερα. Και μετά, με ρωτάω. Λες και με περίμενε. Καλώς όρισες, παιδί μου, μου είπε και με κοίταξε στα μάτια. Ένα γεροντάκι με τόσο αθώα μάτια με κοίταζε σαν τη μάνα μου. Εγώ ξέρω από κοιτάγματα. Στα μάτια κοίταζα για να καταλάβω τους εμπόρους, τα βαποράκια. Και εσένα. Κάτι ξέρω. Τι αθώα μάτια. Πρώτη φορά ντράπηκα. Το κατάλαβε. Σηκώνεται και μου λέει: Μια ρακή, παιδί μου, θα είσαι κουρασμένος από το δρόμο. Λεβέντης, γεροντάκο, σου λέω. Και άρχισε να παίζει με κάτι που είχε στο ταγάρι του. Θα ξαναπας, Βαγγέλη, τον ρώτησα. Και βέβαια το άλλο Σάββατο, ίσως και νωρίτερα, όποτε μου τη δώσει. Τη βρίσκω εκεί κοντά στο γέροντα. Ό,τι σου συμβεί πάρε με τηλέφωνο. Αν δεν μπορείς να έρθεις, θα είμαι πλάι σου, μου είπε. Αυτός είναι άλλος άνθρωπος, δεν είναι σαν και εμάς. Κανόνισε μάλιστα και τα Χριστούγεννα να μεταλάβω. Μου είπε, σε παρακαλώ γιε μου, κάνε υπομονή και να δίνεις 1-2 χιλιάδες από αυτά που έχεις για τους φτωχούς και έλα να κοινωνήσεις. Και θα το κάνεις, του λέω εγώ. Εσύ δεν δεχόσουν μήγα στο σπαθί σου. Χα, έκανε αυτός δυσαρεστημένος. Εσύ δεν πρόσεξες πως μου μίλησε. Σταμάτησε να μιλάει. Πέρασε και η ώρα. Πλησιάζαμε στο λιμάνι. Σφύριζε για πρώτη φορά η μπουρού. Θα μου δώσει άλλο ένα τσιγαράκι. Στο χρωστάω. Είπα στο γέροντα σιγά σιγά να κόψω, αλλά να. Κάπνιζε μόνος του. Κάποια στιγμή στρέφεται έτσι ξαφνικά και μου λέει. Σκέφτηκα να πάω νωρίτερα. Φοβάμαι, τ' ακούς. Φοβάμαι. Δεν θα με αφήσουν σε ησυχία. Σκέφτηκα να πάρω και τον πυρογράφο μου, να κάνω μια Παναγία για την υγεία μου και να τη δώσω στο γέροντα. Ξέρω καλό πυρογράφο. Πλησιάζαμε να κατεβούμε και στριμωχνόμασταν προς τη σκάλα. Αυτός έβγαλε από το ταγάρι του ένα κομποσχοινάκι, το χάιδεψε στα δάχτυλά του και το ξανάβαλε μέσα. Καθώς κατεβήκαμε και ετοιμαζόμουν να τον χαιρετήσω, μου λέει: Βιάζεσαι να πας σπίτι σου? Όχι πολύ, του λέω, αλλά γιατί? Να, σκέφτηκα να ρίξω μια ματιά στον Άι Νικόλα, θα έρθω και αύριο. Βγαίνουν κάτι παιδιά από τη φυλακή και δεν έχουν να φάνε, ούτε που να μείνουν. Γίνονται και βαποράκια τότε. Ξέρεις τι είναι να βγαίνεις από τη φυλακή και να μην έχεις σπίτι να πας. Σου έρχεται να τραβήξεις μια ένεση μπροστά στον μπάτσο για να σε γυρίσει πίσω. Τι λες, πειράζει, να δίνω τα λεφτά εκεί, το ίδιο δεν είναι? Έτσι είναι. Βαδίζαμε και οι δυο μας την προκυμαία προς τον Άι Νικόλα. Σε μια στιγμή, έτσι για να μην το πηγαίνουμε στο αμίλητο, γυρίζω και του λέω. Βαγγέλη, φοβάσαι? Πρέπει να προσέχεις, θα σε πλευρίσουν. Ευχαριστώ, δάσκαλε, μου λέει μισογελώντας. Το ξέρω.
Δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, το ξέρω. Θα χτυπηθώ, θα μου λείπει. Και τα βαγοράκια θα έρχονται. Θα το παλέψω όμως. Ξέρεις τι μου είπε ο γεροντάκος? Και ο Θεός είναι μαστούρα. Όχι, όχι, αλλιώς το είπε. Είναι μεθύση, κρασί, αμπέλι. Κάπως έτσι το είπε. Θα πάω και θα του πω να μου το ξεκαθαρίσει. Επειδή ο Βαγγέλης μιλούσε γρήγορα, πολλά από αυτά που μου έλεγε δεν τα πιάνα και τον σταμάτησα. Για σιγά, Βαγγέλη, πώς σου το είπε αυτό το τελευταίο? Καθόλου δεν ενοχλήθηκε, σαν να περίμενε την αντίδρασή μου. Κοίταξε να δεις, μου κάνει. Κι εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, γι' αυτό και του είπα. Συμπάθαμε, γέροντα. Αυτό για μαστούρα ή κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι καλά. Κάπου το έχω ξανακούσει. Και εκείνος μου είπε: Ναι, παιδί μου, οι λέξεις πάνω κάτω ίδιες είναι. Αλλά άλλο πράγμα λένε. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Θα τον ξαναρωτήσω όμως, του έχω εμπιστοσύνη. Άλλος άνθρωπος, σου λέω. Σταμάτησε σαν να θέλει να αφήσει μισοτελειωμένη τη φράση. Δεν είπα τίποτα. Αυτό σε λίγο. Θα φτιάξω μια Παναγία για να με βοηθήσει να πάρω πίσω όλα μου τα χρόνια που πήγαν χαμένα. Ο Βαγγέλης είχε διάθεση να μιλάει. Πού και πού κοιτούσε σαν κάτι να λαχταρούσε. Και έτσι μερικές φορές επαναλάμβανε τα ίδια και τα ίδια. Κι εγώ θέλοντας να δω ίσα μου πού φτάνει, του λέω: Το πιστεύεις, Βαγγέλη? Εγώ, τι είμαι εγώ? Ο γέροντας. Κοίταζε στο γέροντα στα μάτια. Μου είπε πως ο Θεός είναι σύννεφος στο μυαλό που σε μεθάει. Σαν μαστούρα, λέω εγώ. Τζάμπα, φτάνει να πιστεύεις. Έτσι φτάσαμε στον Άι Νικόλα. Ερημιά στην πλατιούλα. Μόνο φώτα στα μαγαζιά και κόκκινα φαναράκια που άρχισαν να ανάβουν. Το ρολόι του Άι Νικόλα χτύπησε την ώρα. Το πέρασα για καμπάνα και έκανα το σταυρό μου. Δεν μένω, έρχομαι μαζί σου. Εδώ φοβάμαι, μου είπε. Γυρίσαμε σχεδόν αμίλητοι. Μόνο αυτό στο δρόμο μουρμούρισε σαν να μιλούσε στον εαυτό του. Ακούς αμπέλι, ακούς κρασί. Σαν φτάσαμε στο σταθμό, μου απλώνει το χέρι και μου λέει: Θα σε περιμένω στον Άι Σιδέρη. Πήρα τον ηλεκτρικό και εκείνο το αμάξι για την Τραπετσόνα. Από το βιβλίο «Έτσι ήρθε η ανησυχία», εκδόσεις Ψυχογιός.